Επίκαιρη ερώτηση για το πρόβλημα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ηρακλείου του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης. Το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Λασιθίου, κύριε Υπουργέ, παραμένει το πιο υποστελεχωμένο στην 7η υγειονομική περιφέρεια, με ποσοστό πληρότητας μονίμων υπαλλήλων σε σχέση ακόμα και με τον ανεπαρκή οργανισμό κοντά στο 55%. Ελλείψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθμίδων, στο αναισθησιολογικό, στο ακτινολογικό, στην παθολογική, στη χειρουργική και άλλες κλινικές, είναι τεράστιες. Ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης αναφέρθηκε στις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για την κάλυψη των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σε ό,τι αφορά το νοσοκομείο στο οποίο αναφέρεστε, στο Λασίθι, από τις 1.300 θέσεις λοιπού προσωπικού, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες, έχουν δοθεί στο νοσοκομείο Λασιθίου οι 30. Για το επικουρικό, ιατρικό και λοιπό προσωπικό, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, καλύπτει ανάγκες που υφίστανται ή και προκύπτουν έκτακτα και βεβαίως τόσο το 2019 όσο και φέτος υπάρχουν οι απαραίτητες πιστώσεις προκειμένου να καλύπτονται αυτές οι ανάγκες. Όπως είπε ο κύριος Κοντοζαμάνης, το 2020 θα είναι η χρονιά των νοσοκομείων με στόχο της κυβέρνησης να αποτελεί την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, την αναβάθμιση των κτηρίων αλλά και του βιοιατρικού εξοπλισμού. Το 2020 θα είναι η χρονιά των νοσοκομείων. Το λέω αυτό με πλήρη συνέστηση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους πολίτες της χώρας, αλλά και λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Στόχος μας είναι να έχουμε μόνιμες θέσεις προσωπικού στα νοσοκομεία. Κτίρια, τα περισσότερα κτίρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι πεπαλαιωμένα και χρειάζεται μία σίγουρα αναβάθμισή τους, όχι μόνο ενεργειακή, αλλά και κτηριακή, και υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Και βεβαίως πρέπει να επανασχεδιάσουμε. Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε το σχέδιό μας σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση του βιοιατρικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της χώρας. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και γενναία χρηματοδότηση ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ για το νοσοκομείο του Λασιθίου, όπου η έλλειψη γιατρών έχει οδηγήσει στην αναστολή της λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων, στην προβληματική λειτουργία των άλλων κλινικών και στην οριακή λειτουργία του τμήματος επειγόντων περιστατικών.